Κορία. Και μόνο οι φωνασκίες, όταν με τις φωνασκίες προσπαθείτε να επισκιάσετε τον άλλο, δεν είναι κάτι όμορφο. Τι θέλετε να εξαγγείρεστε? Ήθελε ένας βουλευτής να μιλήσει, αισθάνθηκε ότι εθίγει. Εγώ παραχωρούσα την, δεν είχα λόγο. Θέλετε να μιλήσει μετά, για να έχει εξατμιστεί η εντύπωση? Μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, αν ακούγαμε τον κύριο Τσίπρα, θα αισθανόμασταν ότι είμαστε σε μια χώρα με λυμένα προβλήματα. Μια χώρα στην οποία λειτουργούν οι νόμοι, που λειτουργούν τα πάντα, που είναι τρελοί όσοι αισθάνονται άσχημα σε αυτή τη χώρα. Ήρθε και είπε ο κύριος Τσίπρας ότι αργεί να απονεμηθεί η δικαιοσύνη, ότι γίνονται παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και πιθανώς να γίνονται παρεμβάσεις. Θα σας πω μια ιστορία που είναι πριν 5-6 χρόνια. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, και με πλησιάζει ένας κύριος, εγώ δεν τον εγνώριζα. Μου λέει, είμαι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Λέω, τι, αρεοπαγίτης μάλλον. Λέω, τι κάνετε εδώ? Λέει, με στείλανε για να ελέγξω κάποιους δικαστές για κακοδικία. Όταν υπάρχουν, λέει, υποθέσεις κακοδικίας, έρχομαι και τους ελέγχω. Και τώρα στη Θεσσαλονίκη ήρθα εγώ. Λέω, γίνονται κακοδικίες? Λέει, βέβαια γίνονται, και έρχομαι και παίρνω όλο το φάκελο και τον εξετάζω. Θα κάτσω 20 μέρες, μου λέει, κύριε Λεβέντη. Αδίκως, μου λέει, πασχίζεις. Υπάρχει μεγάλη σύψη. Του λέω, στο χώρο της δικαιοσύνης, από τον οποίο περιμένει, και μου το λες εσύ, ένας ανώτατος λειτουργός. Αδίκως, μου λέει, πασχίζεις, κύριε Λεβέντη. Και στη δικαιοσύνη υπάρχει σύψη. Αυτό είναι η πιο αδιάψευτη μαρτυρία, γιατί αυτός ο άνθρωπος ούτε το όνομά του καλά-καλά δεν μου είπε. Μετά μεταβίας μου το είπε, αφού τον πίεσα. Του λέω, όταν συνταξιοδοτηθείς, να έρθεις λίγο να συζητήσουμε. Και μου περιέγραψε ορισμένα πράγματα. Πιέσεις που ασκούνται στα ανώτερα κλιμάκια της δικαιοσύνης. Επομένως, σίγουρα υπάρχουν πιέσεις, ένθεν και ένθεν. Αυτό το καθεστώς έχει αμαρτίες από όλες τις πλευρές. Δεν είναι ότι η μία πλευρά φταίει μόνο ή η άλλη φταίει, όπως θέλετε να το παρουσιάσετε. Όταν καταλογίζετε οι νεοδημοκράτες στους Σιριζαίους κάποια πράγματα, λέτε αλήθεια. Όπως και όταν οι Σιριζαίοι καταλογίζετε στη Νέα Δημοκρατία, πάλι αλήθεια λέτε. Είναι ένα σάπιο καθεστώς. Αυτό είναι η Ελλάδα. Και εδώ αγωνίζεστε να μας πείσετε ότι όλα είναι αγγελικά πλασμένα. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι στη Νέα Δημοκρατία, λέει, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, δεν μπορείτε να προσάψετε τίποτε. Είχε αρχές, είχε αξίες η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τότε γιατί, κύριε Μητσοτάκη, έφυγε ο κόσμος από τη Νέα Δημοκρατία, αφού ήταν τόσο καλή? Ήταν βλάκας ο κόσμος, ήταν πείτε. Ήθελε το καλύτερο. Πήγαινε για το καλύτερο. Είχε το καλό και αναζητούσε το τέλειο. Εν πάση περιπτώσει, οι συζητήσεις που γίνονται εδώ μέσα ομοιάζουν με θέατρο του παραλόγου. Δεν ξέρω ποιους πείθετε. Όταν χειροκροτείτε, τι χειροκροτείτε? Δεν έχω καταλάβει τι χειροκροτείτε, ειλικρινά. Χειροκροτείτε τα κατορθώματά σας? Σήμερα το μεσημέρι πήγα κάπου για ένα προσωπικό μου θέμα. Με τα μάτια μου. Κάτι να κοιτάξουν τα μάτια μου λίγο. Ήταν μια κυρία η οποία, λέω, το βράδυ βάλε, θα μιλήσω στην τηλεόραση. Μου λέει, τι ώρα? Λέω, μετά τις 10 θα έρθει η σειρά μου. Δεν ήξερα την ώρα. Α, μου λέει, τηλεόραση δεν έχω. Και μιλάμε για μια κυρία, γιατρό, κοινωνικά υψηλή, και λέω, γιατί δεν έχει? Έχω αηδιάσει, λέει, κύριε Λεβέντη. Εκείνη την ώρα σαν να με διαπέρασε μια μαχαιριά μέσα στο στήθος μου. Μου εδήλωσε μια κυρία μορφωμένη ότι έκλεισε τις τηλεοράσεις, γιατί έχει αηδιάσει με τις μούρες που παρελάβουνε. Μου είπε ακριβώς αυτή τη λέξη.
Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είναι εδώ. Άφησε τον κύριο Κουρουμπλή και τον κύριο Βούτση. Εξαίσθηση αμφότεροι και όλους εσάς. Να με ακούσετε εσείς. Ο κύριος Κουρουμπλής θέλει να φέρει, λέει, ένα σύστημα αναλογικό. Εγώ, κυρίες και κύριοι, γνωρίζω μόνο την απλή αναλογική που θέλεις 50% σε μία ψήφο για να σχηματίσει κυβέρνηση. Και γνωρίζω ότι της αριστεράς αυτό ήταν το ιδανικό. Ούτε αναλογικότερα συστήματα, ούτε κόψιμο περιφερειών. Αυτά είναι τερτύπια. Εγώ γνωρίζω μία απλή αναλογική την οποία έχει προδώσει όλη η αίθουσα. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου την είχε στην 3η Σεπτέμβρη και την πρόδωσε όταν βρήκε τις χρυσές καρέκλες της δεξιάς. Και εσείς τώρα βέβαια τη γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια. Και βάζετε τον Κουρουμπλή να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Να μας πείθει ότι αυτά που πάει να κάνει είναι απλή αναλογική. Δεν πειράζει. Ευτυχώς που δεν βλέπει ο άνθρωπος. Και δεν βλέπει τα έσχη που γίνονται. Κάποτε παραπονέθηκε ο Κουρουμπλής όταν είπα ότι όλοι μιλούν με χειρόγραφο. Μου λέει, για μένα μην το λες, γιατί τουλάχιστον εγώ, λέει, δεν μπορώ να διαβάσω χειρόγραφο. Αυτό όντως του το αναγνωρίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσατε ότι ο κύριος Καμένος ήθελε να απομακρυνθεί ο κύριος Μουζάλας, γιατί είπε τη λέξη Μακεδονία. Και είναι θέμα τιμής για τον κύριο Καμένο, δεν το σηκώνει με τίποτα. Με τον κύριο Μπαλαούρα το κατάπιε. Τελικά ποια είναι η θέση για τη Μακεδονία. Πρέπει να ξέρει η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία ποια είναι η θέση. Για την Ένωση Κεντρών είναι να αλλάξουν όνομα. Αυτό είναι. Για σας τι είναι, διπλή, μονή, τι είναι. Καλά. Πηγαίνετε στη Μακεδονία αν μπορείτε. Ξεκάθαρα, δεν είναι η Μακεδονία διακύβευμα να το παίζετε στα ζάρια. Είναι ένας λαός περήφανος και δημοκρατικός, τον οποίον εσείς υποτιμάτε. Θα σας δείξει στις εκλογές τι είναι η Μακεδονία. Πρέπει να κάνει ξεκάθαρη η Βουλή τη θέση της. Θα αλλάξουν τα Σκόπια όνομα αν θέλουν να τα βοηθήσουμε να μπουν σε οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το ΝΑΤΟ, όπως διάφορα. Είναι τελεία και παύλα. Εγώ κάλεσα και τον Αμερικανό πρέσβη και τον Ρώσο, δύο κρατών πρέσβης που πρώτοι αυτοί πήγαν και αναγνώρισαν τη λέξη Μακεδονία. Μάλιστα ο Ρώσος μου είπε ότι όταν το κάναμε ήταν διαφορετικές συνθήκες. Και του λέω, και τώρα που άλλαξαν οι συνθήκες, γιατί δεν το αποσύρετε. Λοιπόν, τελεία και παύλα, πρέπει με απόφαση υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν έχει αυτή η αίθουσα λίγο φιλότιμο, να πούμε ξεκάθαρα στους γείτονες. Ή αλλάζουν όνομα, η Ελλάδα δεν θα τους αναγνωρίσει ποτέ. Αυτή είναι η θέση της Ένωσης Κεντρών. Μιλάτε για πάταξη της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής. Τι εμποδίζει την κυβέρνηση να προχωρήσει? Δεν το αντιλαμβάνομαι. 15 μήνες είναι που είστε στην κυβέρνηση. Και δαπανάτε εβδομάδα-εβδομάδα, μήνα με το μήνα. Τι εμποδίζει την κυβέρνηση να προχωρήσει? Ποιες είναι οι δυσκολίες? Ο κύριος Νικολούδης, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν δυσκολίες με την ίσφραξη χρημάτων αυτών που έβγαλαν από το εξωτερικό, είναι δικό σας. Δεν τον εφέραμε εμείς. Εγώ να σας πω, η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι κακώς μπήκε ο κύριος Παπαγγελόπουλος να ελέγξει, εγώ παρά το ότι είναι εκτός του ρόλου του, εγώ είμαι σύμφωνος να μπαίνει και να ελέγχει. Είναι ο αρμόδιος υπουργός. Να μαθαίνει και να ελέγχει. Εγώ δεν είμαι σύμφωνος με τη Νέα Δημοκρατία. Να μπαίνει ο αρμόδιος υπουργός να ελέγχει. Αν όντως, αφού έχει επιθυμία να κυνηγήσει τη φοροδιαφυγή, σε τι σας στενοχωρεί, κύριε Μητσοτάκη, να μπαίνει ο αρμόδιος υπουργός? Θίγεστε εσείς? Υποτίθεται ότι μάχετε για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Έπρεπε να το χαίρεστε. Έτσι αισθάνομαι. Φοβήστε? Όχι, φαντάζομαι, έτσι.
Στενοχωρείστε όταν μπαίνει ο αρμόδιος υπουργός. Σε τι δηλαδή είναι κακό? Αντίκειται εις τον νόμο? Αντίκειται εις τον νόμο. Ναι, αντίκειται εις τον νόμο. Αλλάχτε τον νόμο να μπορεί. Λέμε, αφού όλα τα καταφέρνετε ρε παιδιά, εδώ μέσα στην αίθουσα αυτή μπορείτε τα πάντα, και ταχυδακτυλουργοί είστε. Είπατε ότι ο κύριος Σαμαράς άφησε ένα κράτος καλό. Ξέρετε πόσο καλό είναι το κράτος? Με ρώτησαν σε ένα ξένο σταθμό, όταν λέει αν έμενε ο Σαμαράς και δεν γινόντουσαν εκλογές, το κράτος λέει θα ήταν καλό? Τους απάντησα, ούτε ένας επενδυτής δεν είχε έρθει. Πώς θα ήταν καλό το κράτος? Μην έχετε αυταπάτες, δεν πείθετε κι εσείς κανέναν. Έστω ένας δεν θα είχε έρθει. Ένας ολόκληρος Σαμαράς που έκατσε για μία διετία, που έλεγε ότι είμαστε έτοιμοι να βγούμε από τα μνημόνια, και δεν είχε έρθει κουνούπι να επενδύσει. Κατηγορείται τον κύριο Μάρδα ότι θα βρει στους πρόσφυγες λεφτά. Μα τον νόμο αυτό τον είχε κάνει ο Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο, να βρίσκεται στους μετανάστες επενδυτές. Δικό σας νόμος ήταν. Γιατί στενοχωρείστε που το είπε ο Μάρδας? Ο Μάρδας μπορεί να ήταν λίγο επιπόλαιος και να νόμιζε ότι από εκεί είναι πακτολός. Εντάξει, σε αυτό να υπερέβαλε. Αλλά ο νόμος περί έλευσης επενδύσεων μέσω μεταναστών είναι δικό σας νόμος, δική σας έμπνευση. Αν υπάρχει δηλαδή ανοησία, στο πυρήνα της ανοησίας συμμετέχετε. Να εξηγούμεθα. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα έχουν εξαπολύσει ένα κύμα λάσπης εναντίον μου. Και λένε, έγινε μια εκπομπή σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό, ότι εγώ είμαι γερμανόφιλος ή ότι εγώ στηρίζω τον Χριστοφοράκο. Βέβαια δεν με άφησαν εκεί να πω τις απόψεις μου, ήταν πολλοί δημοσιογράφοι, μου επετίθεντο 4 δημοσιογράφοι. Μια και εγώ όλα τα κάνω ενώπιον του Κοινοβουλίου, αυτή την αρχή έχω, θα σας πω τις απόψεις μου και για τον Χριστοφοράκο, αλλά και για το πόσο γερμανόφιλος είμαι. Κάποτε κατηγόρησαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο ότι είναι αγγλόφιλος. Και ο Ελευθέριος Βενιζέλος πήγε την Ελλάδα ως εκεί που είναι. Και είπε ο Βενιζέλος, ας με κατηγορούν ότι είμαι αγγλόφιλος, είμαι πιο Έλληνας από όλους. Απλώς θεωρώ ότι την περίοδο αυτή το συμφέρον της Ελλάδος είναι να είναι με την Αγγλία. Εγώ λοιπόν στην αίθουσα αυτή ξέρω ότι όλοι ταλαντευτήκατε γύρω από την Ευρώπη και το ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία 2 χρόνια ήταν αντιμνημονιακή, μετά έγινε μνημονιακή και μετά τώρα έγινε ξανά αντιμνημονιακή. Ο Τσίπρας 6 χρόνια έβριζε τους Ευρωπαίους ότι έχει άλλες λύσεις. Εγώ τότε ήμουνα έξω από τη Βουλή, αλλά στήριζα πάντα το ευρώ και την Ευρώπη. Ποτέ δεν ταλαντεύτηκα. Γιατί δεν ταλαντεύτηκα? Γιατί αισθανόμουν ότι το συμφέρον της Ελλάδος είναι με την Ευρώπη. Δεν υπήρχε δρόμος εκτός Ευρώπης. Ήταν τρέλα. Έτσι πιστεύω και το πιστεύω ακόμη. Και το λάθος που κάναμε το 2009, ότι κοιτάξαμε με κουτοπονηριές να παίρνουμε τις δόσεις κάθε φορά χωρίς να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Με κατηγορούσαν σήμερα στη Real FM, σε ένα ράδιο, ότι είπα ότι σε 2 μήνες μπορώ να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι αν υπάρξει μια κυβέρνηση σταθερή στο ευρώ και στην Ευρώπη, που ξεκινήσει τις μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, μέσα σε 2 μήνες η χώρα θα έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Το πιστεύω αυτό. Και τώρα, αν φτιάξουμε αύριο μια κυβέρνηση ευρωπαϊκή που ξεκινήσει τις μεταρρυθμίσεις και πείσει τους ξένους ότι οι μεταρρυθμίσεις γίνονται σε όλα τα επίπεδα, αυτή η κυβέρνηση θα επαναφέρει τη χώρα σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Γιατί είμαστε με άγχος, με αγωνία, με συνεχείς φόρους, με όλα αυτά? Γιατί κοιτάξαμε τις κουτοπονηριές να κοροϊδεύσουμε τους ξένους και τελικά κοροϊδεύαμε τους εαυτούς μας και τα πληρώνουμε διπλά, γιατί το ολίγον λαμβάνει τελικώς καταλήγει να τα παίρνεις όλα και τα σόβρακα του άλλου. Να εξηγούμε. Δεν υπήρξε το θάρρος να πούμε την αλήθεια εις το λαό. Ο κύριος Τσίπρας 6 χρόνια έλεγε
ότι έχει άλλες λύσεις, ενώνει τον Νότο κατά του Βορρά, ότι θα τον φοβηθεί η Μέρκελ, και πήγε σε μια νύχτα στις 12 Ιουλίου και τα υπέγραψε όλα. Και τώρα τι κάνει ο κύριος Τσίπρας? Αυτή εδώ η συζήτηση πού αποβλέπει, νομίζετε? Όπως η σουπιά ρίχνει μελάνι για να θολώσει τα νερά, έξω και ο κύριος Τσίπρας, επειδή είναι παραμονή φοβερών φόρων και φοβερών βαρών, προσπαθεί να συζητήσουμε ότι πατάσει τη διαπλοκή. Πατάσει τη διαπλοκή. Έχουμε άλλη δουλειά, δηλαδή, τώρα. Ας βάζουμε φόρους, ας πεθαίνουμε τον κόσμο στο κόψιμο συντάξεων, μισθών. Εμείς κυνηγάμε τη διαπλοκή. Κυνηγήστε τη λοιπόν. Ποιος σας εμποδίζει? Αποτελέσματα θέλει η κοινωνία. Κάντε το. Τι κλώθετε και μυρικάζετε περί τα αυτά? Τι κάνετε? Ο κόσμος κουράστηκε μαζί σας. Διερωτώνται κάποιοι γιατί επιμένω στη συνένεση. Ξέρετε, θα κουραστώ να επιμένω. Εγώ επιμένω γιατί θεωρώ ότι 6 χρόνια δεν έχει έρθει κανείς επενδυτής εδώ, διότι βλέπουμε μια κυβέρνηση με 153 έδρες ετοιμόρροπη, και όλοι οι δημοσιογράφοι λένε ότι μερικοί βουλευτές μπορεί να μην ψηφίσουν τον Α ή τον Β νόμο. Ποιος επενδυτής θα έρθει εδώ υπό τις συνθήκες αυτές να επενδύσει? Και πρότεινα, όχι στην επιθυμία μου να ρίξω τον Τσίπρα, αλλά στην επιθυμία μου και στην αγωνία μου να τελειώσει το δράμα αυτής της κοινωνίας, πρότεινα μια κυβέρνηση 240 εδρών. Γιατί την πρότεινα αυτό? Για να έρθουν επενδύσεις και για να δουν οι Ευρωπαίοι μπροστά τους μια κυβέρνηση σοβαρή και αποφασισμένη, που θα είναι η έσχατη πριν το Brexit προσπάθεια αυτής της κοινωνίας να μείνει στο ευρώ αυτής της χώρας. Διότι να προσβλέπω από αυτά που ζητώ από μια ευρυτέρου πέλματος κυβέρνηση. Προσβλέπω αφενός να έρθουν επενδύσεις και αφετέρου οι Ευρωπαίοι να υποχωρήσουν και να καταστήσουν το πρόγραμμα πιο βατό, πιο ελαστικό. Ο κύριος Τσίπρας χρυσώνει το χάπι και λέει: ψηφίστε τα σκληρά μέτρα εσείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και θα μας κόψουν χρέος. Ποιο χρέος θα σας κόψουν, αφού διαρκώς βγαίνουν οι επίσημοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λένε ονομαστικά χρέος δεν θα κοπεί ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που μπορεί να επιμηκυνθεί πιο πέρα το χρέος. Αυτό το θεωρείτε κόψιμο εσείς? Δηλαδή το να χρεώνετε τα παιδιά σας με τις αμαρτίες σας, αυτό το θεωρείτε ωφέλεια? Ωφέλεια να μετακινείται πιο πέρα η χρέωση της χώρας? Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω με τι μυαλό βαδίζετε κάποιοι, ειλικρινά. Και την ώρα που επιδιώκουμε συνένεση, λέει και η κυβέρνηση ότι επιδιώκει συνένεση, εκείνη την ώρα φέρνει τέτοιες συζητήσεις που ανάγκασαν τον κύριο Βενιζέλο να με βαρύτατες εκφράσεις, ομολογουμένως ανάρμοστες για το κοινοβούλιο, αλλά εάν βέβαια εθίγει εις βαθμό ανεπανόρθωτο, έπρεπε να προσέξει και ο μιλητής. Να λέμε και την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Για να αναγκαστεί ένας κοινοβουλευτικός που δεν τον έχω ακούσει, με τον οποίο διαφωνώ εις όλα και εις πολλά που έπραξε, αλλά να χρησιμοποιήσει τέτοια φράση στο κοινοβούλιο, σημαίνει ότι στο βήμα ομιλών είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της παρεκτροπής του κυρίου Βενιζέλου. Έτσι νομίζω. Εκτός αν τρελάθηκε ο κύριος Βενιζέλος και από μόνος του σηκώθηκε και χρησιμοποίησε. Δεν είναι έτσι. Κυρίες και κύριοι, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα θυμόσαστε όλοι στην αίθουσα αυτή ότι ένας Βασίλης Λεβέντης, που μετά από 35 χρονών προσπάθεια μπήκε στη Βουλή, προσπάθησε να φέρει το σπόρο της συνένεσης υπό τις ειρωνίες των δύο μεγαλύτερων πτερήγων του Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω αν χαίρεστε, αλλά πριν από ένα 20ήμερο βγήκε μια δημοσκόπηση που με είχε πρώτο σε δημοφιλία. Έκανα κάτι εγώ για να είμαι πρώτο σε δημοφιλία? Βρήκα το φάρμακο της φυματίωσης ή το φάρμακο του καρκίνου? Όχι. Μιλώ για συνένεση και για ένα πνεύμα ενότητας. Αυτό πιστεύω έκανε το λαό να με θέλει. Ενώ όλα τα δημοσιεύματα είναι εναντίον μου, κύμα λάσπης, τα γνωρίζετε.
κύμα λάσπης που... Διαβάστε τα δημοσιεύματα. Καταρχάς, όλα τα δημοσιεύματα για την κυρία Γεννηματά, για τον κύριο Θοδωράκη, για όλους σας, είναι επενετικά. Δέστε ένα επενετικό σχόλιο για τον Βασίλη Λεβέντη σε μια εφημερίδα. Αυτό δείχνει την προδιάθεση. Δεν συμφέρει κάποιους ο λόγος μου. Δεν συμφέρει κάποιους ο λόγος μου. Εγώ όμως θα συνεχίσω και θα επιμένω. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι εγκλωβισμένοι. Ο μεν κύριος Τσίπρας σε 5-6 υπουργούς που του λένε προχώρα μέχρι τέλους και ότι γίνει, είναι δείγμα αδυναμίας να πάμε σε μια ευρύτερη κυβέρνηση. Ο δε κύριος Μητσοτάκης, γιατί του λένε οι σκληροί και οι θερμοκέφαλοι του κόμματός του, ξέρετε τι του λένε? Ας τον Τσίπρα να καταρρεύσει, ποιος θα έρθει μετά από αυτόν? Εμείς. Αλλά αυτά είναι παλαιοκομματικά, τα οποία ο λαός τα κατακρίνει. Γι' αυτό σας πήγε από 48 τα κόμματα 20, 22, 25 και μετά βίας. Και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάζεστε σαν νέο κόμμα, δεν είστε νέο κόμμα. Όλο το ΠΑΣΟΚ μέσα είναι. Το ΠΑΣΟΚ έγινε 3-4. Μετεφέρθησαν εις εσάς. Πού ήταν ο Κουρουμπλής μέχρι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν? Η Κατσέλη πού ήταν? Α, δύο είναι αυτοί. Θέλετε να μετρήσουμε? Μην κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ. Όπου και αν πάω, έχει περάσει και η ώρα. Όπου και αν πάω και συναντώ διοικητές οργανισμών κλπ. Όπου και αν πάω, ήμουνα του ΠΑΣΟΚ. Ήμουνα του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τόσκας τι ήτανε? Ήτανε του ΠΑΣΟΚ, δεν ήτανε? Όχι. Εντάξει. Θέλετε έναν να τους πιάσουμε να δείτε πόσοι είναι? Ή δεν τους έχετε μετρήσει? Λοιπόν. Ακούστε, ο κύριος Καμένος που είναι εδώ, όχι ο Καμένος, είπε μια μέρα στην αίθουσα αυτή, δεν ήμουν εγώ, είπε ότι είχα πει αυτούς οι οποίοι είπαν όχι στο δημοψήφισμα, τους είπα λιγούριδες. Τον παρακαλώ τον κύριο Καμένο και τον κάθε Καμένο να διαβάζει όλη τη δήλωση. Ακούστε πώς ήταν η δήλωση. Εγώ στο δημοψήφισμα είχα λάβει θέση υπέρ του ακύρου, γιατί το θεωρούσα φιάσκο. Γιατί όταν πήγε να κάνει δημοψήφισμα ο Γιώργος Παπανδρέου, τον είπαν τρελό. Γιατί όταν πήγε να το κάνει ο Τσίπρας ήταν λογικός? Σε θέματα στρατηγικής επιλογής δεν γίνονται δημοψηφίσματα. Εκτός αν κάποιοι παίζεται και με το ευρώ και με την Ευρώπη. Λοιπόν, είπα ότι έτσι όπως είχε εξελιχθεί την τελευταία εβδομάδα, ήταν μια αναμέτρηση μεταξύ χορτάτων και λιγούριδων. Μόνο που πρόσθεσα, προσέξτε τι πρόσθεσα, ότι θα δείτε, λέει, στο τέλος της Κυριακής το βράδυ, και οι μεν και οι δε θα είναι προδομένοι. Και οι μεν και οι δε θα είναι προδομένοι. Γιατί θα πάει φυλακή ο Τσίπρας αν βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ. Άρα είχα προβλέψει ότι ναι και όχι ίσον ναι. Να το μάθει λοιπόν αυτό ο κύριος Καμένος, ότι δεν είπα λιγούριδες αυτούς που είπαν όχι. Προδομένους τους είπα. Πηγαίνανε με τα πάθους να ψηφίσουν κάτι νομίζοντας ότι θα έχει αποτέλεσμα και έβγαινε το βράδυ ναι. Ο κύριος Παπάς είναι εδώ? Όχι. Φροντίζουν όλοι να λείπουν. Με είπε εις μίαν συνέντευξη αναξιόπιστο. Τον ευχαριστώ. Όμως σε μία προηγούμενη συνέντευξη με είχε πει αξιόπιστο. Τι εξ όλων πιστεύει για μένα? Αν έδινα ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ θα ήμουν αξιόπιστος και τώρα έγινα αναξιόπιστος, κύριε? Έτσι εξαρτάται εσείς την αξιοπιστία? Ο κύριος Καμένος ο άλλος τώρα, ο αρχηγός, αυτός που έκανε τον Βενιζέλο να βγει από τα ρούχα του, πήγα να με ενημερώσει στο Υπουργείο Αμήνης. Μου λέει, κάναμε μια πολύ ωραία συμφωνία στο ΝΑΤΟ. Λέω, για δείξε μου τι. Μου δείχνει τη συμφωνία ότι η Τουρκία θα μας στέρνει έναν και θα τη στέρνουμε άλλον έναν. Του λέω, και περιμένεις η Τουρκία να το κάνει αυτό? Μου λέει, τι εννοείται? Μου λέει, το υπέγραψε. Έχει τιμήσει ποτέ την υπογραφή της η Τουρκία? Λέει, τι εννοείται? Του λέω, η Τουρκία προσδοκά κυρίως να πάρει λεφτά από την Ευρώπη πρώτον
Και δεύτερον, να κάνει ότι μετέχει σε ευρωπαϊκές συμφωνίες. Με ποιο σκοπό? Να οδηγήσει την Ελλάδα στην αμφισβήτηση του Καστελόριζο ότι είναι Δωδεκάνησα, στην αποστρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων, στην μη αναγνώριση του Φυρ Αθηνών. Αυτά είναι της Τουρκίας οι επιθυμίες. Κάνει. Και θα σας πω μια παλιά ιστορία που μου είχε πει ο Γεώργιος Μαύρος, για σας τους δεξιούς. Δεν είναι παλιά. Αυτό, πρόεδρε, είναι δυνατόν με αυτό ολοκληρώσετε τη σκέψη σας. Γεώργιο Μαύρο, κάτι οφείλετε κι εσείς που είστε εκεί. Πρόεδρε, αν έχει την καλοσύνη. Ακούστε καλοσύνη, λοιπόν τι μου είπε. Πείτε την ιστορία και ολοκληρώστε τη σκέψη σας, παρακαλώ. Καταδικαστικά ψηφίσματα, σας άκουσα κύριε. Καταδικαστικά ψηφίσματα ο Γεώργιος Μαύρος κατά της Τουρκίας για την απόβαση στην Κύπρο το έτος 1974. Είχε πετύχει καταδικαστικά ψηφίσματα σαν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Όταν έγιναν λοιπόν οι εκλογές και κέρδισε η Νέα Δημοκρατία και παρέδιδε το χαρτοφυλάκιο, ήταν αντιπρόεδρος και υπουργός εξωτερικών, πάει στον Καραμαλή τον πρόεδρο και του λέει: αυτά τα ψηφίσματα με τα πόνου και αίματος τα πέτυχα να καταδικάζουν την Τουρκία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Συμβούλιο Ασφαλείας ήταν και ο ΙΕ ήταν τότε, δεν ήταν Συμβούλιο της Ευρώπης. Λοιπόν, σας παρακαλώ, λέει, μην κάνετε ποτέ διμερείς επαφές με την Τουρκία, γιατί αυτό περιμένει η Τουρκία. Θα βάζετε τον ΟΗΕ να μιλάει με την Τουρκία, γιατί αν πάει η Ελλάδα να μιλήσει με την Τουρκία, πάνε χαμένα, καίγονται στο τζάκι αυτά τα ψηφίσματα. Αυτό περιμένει η Τουρκία για να θέσει επίσημα τις αξιώσεις της για Αιγαίο, για Φύρ Αθηνών, για χωρικά ύδατα, για το ένα για το άλλο. Ο Καραμαλής του πεντάξει, αλλά αμέσως μετά πήγε σε διμερείς. Δεν άκουσε το Μαύρο και από τότε διονύζεται ένα έσχος. Το ίδιο έκανα υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προημερών. Του λέω του Τσίπρα, μην πας σε διμερείς συζητήσεις με την Τουρκία, ούτε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η Τουρκία περιμένει αυτό για να νομιμοποιήσει τις αξιώσεις της και θα είναι μέγα λάθος. Είναι μάρτυρες όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων ότι του το είπα. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στη Σμύρνη και άκουσε ότι το Καστελόριζο δεν είναι ελληνικό, είναι Ανατολική Μεσόγειος, ότι Φύρ Αθηνών δεν υπάρχει, όλα αυτά τα γνωστά, ότι πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν τα Δωδεκάνησα. Είναι τεράστια η ευθύνη, κύριε, της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα για αυτό που πήγε σε διμερείς συζητήσεις με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι πολύ θεωρεί πολύ βολικό το να διεξάγει ελληνοτουρκικές συζητήσεις. Προσέχτε το παρακαλώ αυτό. Ας μείνει αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι στην κυβέρνηση. Δεν είναι όλοι όπως νομίζουν κάποιοι. Εγώ τουλάχιστον πάντα ακούω την κουβέντα. Είχα συζητήσει με τον Γιώργο Ράλη και ξέρετε τι μου είπε. Και ο πιο κακός να είναι πρωθυπουργός, όταν αναλαμβάνει, σέβεται λίγο την καρέκλα που κάθεται. Σέβεται, ούτε τη χώρα προδίδει. Έτσι μου είχε πει ο Γιώργος Ράλης. Εν ονόματι λοιπόν αυτής της κουβέντας του Γιώργου Ράλη, που όλος ο κόσμος αμφισβητεί, εγώ δέχομαι ότι στην κυβέρνηση